Γεια χαρά και καλή Ανάσταση σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast στα πει εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Μονακό που έλξε πριν από λίγο στο στάδιο Ρήνης και φιλια τελικο Τελικό αποτέλεσμα 72-96 νίκη της Μονακό. Και έτσι έγινε ένα-ένα η σειρά των αγώνων. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά τα σχόλια αυτά που γίνονται τώρα, καλή ώρα, είτε με τη μουσική που είναι πάντα χυμαρόδης, και χύμα, απρόβε, δεν υπάρχουν τίποτα. Χαμό, δεν είναι για όλου βέβαια. Είτε τρομακτικέ ιστορίε, πάντα με ενδιαφέρον και μυστήριο, είτε αστεία βιντεάκια, καυτά βιντεάκια, αστρονομία κλπ. Μπορείτε να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανέβαινε στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Πάω να τονίσω το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή είναι από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Ούτε δημοσιογράφος είμαι, ούτε τα παίρνω από πουθενά. Λέω τα πράγματα όπως είναι, όπως τα βλέπω εγώ, μέσα από τη δική μου οπτική γωνία, τη δική μου ματιά. Λοιπόν, πάμε. Η Μονακό λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τα mess matches και επίσης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θεώρησε πως έληξε ο αγώνας μετά από το τέλος της πρώτης περίοδου και πήρε τη νίκη με το ταλέντο της το επιθετικό σε στυλ NBA που έχουν οι παίχτες της. Είτε μιλάμε για τον Dwayne Bacon, είτε μιλάμε για τον Mike James. Ακόμη και ο Γάλλος, ο Αταρά, τα βάζε σήμερα. Ο Άτζουσιτς, Όποιο να είναι. Καλά, ο Άτζουσιτς έχει να βάλει τόσους πόντους όσους έβαλε σήμερα εδώ και κάτι χρόνια. Ίσως και πότε στην καριέρα του. Τέλος πάντων. Να ξεκινήσω με τα rosters και το πώς ξεκίνησαν. Ο Ολυμπιακός, να τονίσω το ότι για άλλη μια φορά είχε ε, απόντα τον Hassan Martin, τον ε, κοντοχωριανό μου εντό αγωγικών, από το Staten Island της Νέας Υόρκης. Ε, ε, έχει υγρό στο γόνατο. Οπότε ο Ολυμπιακός ε, ξεκίνησε με Dorsey, Βεζένκοφ, Walkup, παπα και Fall. Αντίστοιχα η Μονακό με James... Μωτιέ Γιούνας, Γουαταρά, Τόμας και Βέστερμαν. Στους πάγους, ο Ολυμπιακός είχε στο πάγκο Κουίντσι Έισι, Ζαν Σάρλ, Λαρετζάκη, Λούτζι, Μεκίσεκ, Πρίντεζις, Λούκα και η Μονακό είχε Ατζουσίτς, Μπέικεν, Μπουτιελέ, Διάλο, Χολ, Λι και Μόρεμ. Δεν ήταν sold out το γήπεδο να πω απόψε, λόγω Πάσχα Επιτάφιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, επιλογή του είναι αλλή μόνο. Είτε να πάνε και στα χωριά του, ορισμένοι. Εντάξει, τι ορισμένοι τέλο πάντων. Σχεδόν όλη η Αθήνα. Όλοι έχουν καταγωγή απ' έξω, από επαρχίε και τέτοια. Λοιπόν, α, ο Μπράντοβιτ γενικά δεν φημίζεται ότι είναι ένα προπονητή που έχει ποικιλία στι τακτικέ κτλ. Τα έλα όμω που απόψε. Εντάξει, του την έφερε του Μπαρτζόκα, γιατί εντάξει, λέγεται ότι είναι μονικός σαν προπονητή και όμω. Απόψε όλο του βγήκανε. Εντάξει, πολλέ φορέ και οι παίχτε κάνουν μάγκα τον εκάστοτε προπονητή, έτσι δεν το συζητάμε. Στο ξεκίνημα του αγώνα και οι δύο ομάδε είχαν αφλογιστία. Μετά όμω πήρε ο Ολυμπιακό μπρο. Όμω ήταν κακό σημάδι το ότι ξεκίνησε να δίνει βολέ από νωρί ο Ολυμπιακό στου Γάλλου με τον Βέστερμαν. Εντάξει, ο Ολυμπιακό, πάντω στην πρώτη περίοδο, ήταν ο Ολυμπιακό, ο κλασικό που ξέρουμε. Δεν ήταν αλαζονικό, όπω μετά. Αλλάζαν την μπάλα με αστραπιαία ταχύτητα, οι παίχτε, για να σπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ήταν γενικά το γνωστό καλοκουρδισμένο ρολόι, ο Ολυμπιακό. Με δεμένου παίχτε, αυτά, χημεία, αποφασιστικότητα. Μετά όμω όλα αυτά εξαφανίστηκαν ω διαμαγεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ είχε ξεφύγει, ο Ολυμπιακό με 11-4 συγκεκριμένα, θυμάμαι. Με κλεψίματα, είχε ξεσηκωθεί όλο το γήπεδο. Αναγκάστηκε και ο Μπράντοβιτ να καλέσει time out γρήγορα. Ε, από εκεί και έπειτα ξυπνήσανε οι Γάλλοι. Έπαιζε και φοβερή άμυνα από, από τον Νικολάου. Που είναι τριάρι, έπαιζε άμυνα πάνω στον Μωτία που είναι το πεντάρι του αντίπαλο. Μιλάμε για τέτοια θέληση. Καθάριζε τα επιθετικά rebounds of all, όσο άντεχε και αυτό, έτσι, 1-4 ήταν στην αρχή και μετά το κάναν 11 11-4. Μιλάμε για 10-0 σερή. Μετά 13-0 σερή έγινε. Εντάξει, αυτά όμως δυστυχώς για τον Ολυμπιακό δεν τον βοήθησαν. Ο Τάιλορ Ντόρση επιθετικά απόψε ήταν καλύτερα από ό,τι προχτές, αλλά ήταν ανούσιο τελικά για τον Ολυμπιακό. Στο τέλος, χαβαλέ έκανε με τον Μάικ Τζέιμς. Εντάξει, οι Αμερικάνοι παίχτες έτσι το βλέπουν το μπάσκετμπο, δεν το παίρνουν και σε σοβαρά. Σου λέει παιχνίδι είναι, ψυχαγωγία, έτσι. Το αυτό είναι γνωστό. Όπως το λέμε εμείς, entertainment. Λοιπόν, πολλά λάθη και οι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο. Μετά από αυτό όμως, από τη δεύτερη και μετά, έκανε ο Ολυμπιακός μόνο τα πολλά λάθη. Δηλαδή μιλάμε για κρεσέντο λαθών. Τι να πω, εντάξει, είναι μη αναμενόμενο αυτό, δεν το περίμενα. Βασικά, νομίζω ο Ολυμπιακό έπαθε ό,τι έπαθε με τον Παναθναϊκό στην Α1. Όπου και φυσικά. Και τι ήταν αυτό, το να είναι αλαζονικό, το να νομίζω ότι καθάρισε. Το να νομίζω ότι εντάξει, του έχω και χωρί να προσπαθήσω, α πούμε. Ε, οποιοδήποτε άνθρωπο είτε ομάδα θα την πατήσει με αυτό το σκεπτικό. Ποτέ δεν υποτιμάς τον αντίπαλό σου. Πάντα είσαι τσίτα για να τον κατατροπώσεις. Λοιπόν, ο Διάλο δεν έπαιξε καθόλου εντωμεταξύ, ο οποίο περιόριζε τον Ντόρση, αλλά δεν του στήχισε. Ίσως έπιασε αυτό το κόλπο. Δεν νομίζω να ήταν τραυματία πάντω. Ο Μπέικον ανέλαβε το σκοράρισμα, αυτό στην αρχή, στη δεύτερη περίοδο για τους Γάλλου. Αυτό δημιουργεί και φάση για τον εαυτό του. Είναι σαν τον Τζέιμ. Έτσι. Οι υπόλοιποι δεν το κάνουν αυτό. Σπάνια δηλαδή. Ο Ζαν Σάρλ Έχασε δύο βολέ συνεχόμενε και δεν ήταν ο μόνο, δυστυχώ για τον Ολυμπιακό. Μπήκε και ο Λαρετζάκη που δεν είχε παίξει προχτέ καθόλου μαύρα χάλια. Έτσι, και που μπήκε δηλαδή. Κακό μπήκε. Κακή άμυνα. 16-10 έληξε η πρώτη περίοδο υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν μπροστά δηλαδή ο Ολυμπιακό. Μετά στη δεύτερη ο Ντουέιν Μπέικεν συνέχιζε να σκοράρει. Τρίποντα από μέση απόσταση και με στο καλάθι. Μετά σε μια φάση κάρφωσε ο Χολ, ο Ντάντε Hall με άλλη ουπ, τρομερό κάρφωμα, και πάτησε το λαρετζάκι. Ο οποίο εντάξει δεν έπαιζε καλή άμυνα, αλλά εκεί ήταν άδικο αυτό. Ο διαιτητή αδιαφόρησε, δεν έδωσε μια τεχνική ποινή στον Dante Hall. μετά αρχίσαν να βάζουν εντάξει, τα πάντα οι παίκτε τη Μονακό, τα πάντα όμω. Ενώ ήταν σε φάση κοιμόμενη ο Mike James, δημιουργούσε μόνο, δεν εκτελούσε. Ε, ξεκίνησε από την τρίτη περίοδο να εκτελεί. Εκεί, εντάξει, να μην πω την έκφραση, ξεσκίστηκε. Ε, τρίποντο με ταμπλό λόμπα, έτσι, που πήγε να κάνει ο Λί και μπήκε μέσα, γελούσε και ο ίδιος. Εντάξει, άμα σε θέλει, θα σου μπει μέσα και ερδίσεις. Εντάξει, κόλλησε το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού, πολλά λάθη είπαμε, έχασαν τον ρυθμό τους. Να πω ότι έπαιζε τρομερή άμυνα στην περιφέρεια ο Λί, έτσι, περιφερειακή άμυνα, ο Αταρά δεν σταματούσε να βάζει τρίποντα και υποπίεση παρακαλώ. Ο Ολυμπιακό είχε βάλει πέντε πόντου όλη τη, στη δεύτερη περίοδο, ε, τρία λεπτά πριν τη λήξη τη περίοδου. Και στο τέλο είχε βάλει, θυμάμαι, δώδεκα. Έτσι, δηλαδή τη πλάκα. Δεν κερδίζει αγώνε έτσι. Έκανε κακό στον Ολυμπιακό αυτή η κακή αρχή. Έτσι. Σταμάτησαν να παίζουν ομαδικά στην επίθεση, χαλαρώσαν αρκετά και στην άμυνα. Μείναν δυνάμει, ξέρω εγώ τι διάολο πάθανε. Έχασε και ο Walkup ζευγάρι βολών. Μόλι άρχισε να μαρκάρει ο Walkup, πάντω τον ε, κατά πολύ ψηλότερο του Bacon. άρχισε και ο Bacon να στοχεί. Είναι ωραίο αμυντικό ο Walkup, και ο μόνο που στάθηκε σήμερα στο ύψο του, να το πω αυτό. 28-40 έλεξε το ημίχρονο, μπροστά ήταν η Μονεγάσκη, μονακό δηλαδή, με 12 πόντου τότε. Και εντωμεταξύ. Η Μονακό είχε 7 παραπάνω επιθέσει από ότι ο Ολυμπιακό το πρώτο ημικρόνο. Και έκανε ένα 0-20 σερή. Έτσι, δηλαδή δεν τη πλάκα αυτό. Στη δεύτερη περίοδο. Εντάξει. Και έπαιζε μάλιστα ο Μπέικεν στο 4. Που ο τύπο είναι τριάρι, έτσι. Και έτσι είχε θέματα ο Ολυμπιακό. Αυτό είναι το λεγόμενο Smallball. Ήπουλο αυτό. Το ξάφνια στον Μπαρτζόκα ο τέτοιο. Ο Μπράντοβιτ. Από το Βεζέγκοφ περίμενε πιο πολλά, περιμένει τρίποντα αυτά, έβαζε walk-up μόνο. Εντάξει. Πολύ κατώτερο των περιστάσεων ο... ο Σάσα, ο Βεζέγκοφ. Καταστροφικό ξεκίνημα και στην τρίτη περίοδο. Εκείνη που άρχισε και ο Τζέιμ να σου βάζει τα τρίποντα, τα δικά του τα τρελά, από τα δέκα μέτρα, από εδώ, από εκεί, του τρέλανε. Έχασε και ο Βεζέγκοφ ζευγάρι βολών. Ανύπαρκτο φάουλ χρεώθηκε ο walk -up. Εντάξει, έπεσε μόνο στο Βέστερμαν εκεί, ξε, ξεσηκώθηκε το γήπεδο. Εντάξει, οι διαιτητέ σήμερα ήταν πάλι υπέρ τη Μονακό. Δεν θέλουν να περάσει ο Ολυμπιακό. Το έχω ξαναπεί αυτό. Το είπα και προχτέ που κέρδισε ο Ολυμπιακό με 71-54. Ότι οι διαιτητέ το θέλουν αυτό. Γιατί σου λέει κάτσε να το πάρει καμιά πλούσια ομάδα. Ο Άτζουσιτ, είπαμε, έγινε απόψε ο Κέβεν Ντεραντ. Ξύπνησε ο Τζέιμ με τα τρίποντά του, είπαμε ο Βεζένκοφ δίσταζε, θα έλεγα, να σου σουτάρει και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κακή ψυχολογία, τι στο διάλογο, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, πολλά λάθη είπαμε, πολλέ χαμένε βολές, Τι άλλο θε. Πα χαμένο. Μεγάλη απογοήτευση. Ε, δεν θα είναι ένα χαρούμενο Πάσχα για τους φίλους του Ολυμπιακού έτσι, όπως, που δεν κερδίσανε και στο ποδόσφαιρο έτσι, γιατί μια ισοπαλία στο ποδόσφαιρο εντός Ελλάδος είναι ήττα και στο ποδόσφαιρο 0-0 με τον Πάοκ, ποιο Πάοκ. Τέλο πάντων, 16 πόντου έβαλε ο Τζέιμς μόνο στην τρίτη περίοδο. Η οποία έληξε 51-69. Και ήταν φυσικά μπροστά, η Μονακό. Εντάξει. Ο Ολυμπιακό έπαθε Μπαρσελόνα λοιπόν απόψε. Η οποία Μπαρσελόνα ιτήθηκε και αυτή από την αδύναμη Μπάγερ Μονάχου. Δεν είναι ποδοσφαιρική, είναι αδύναμη είπαμε. Ο Ολυμπιακό την έχει πάρει από πίσω και από μπρο, δηλαδή εντό και εκτό έδρα. Την έχει κερδίσει. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώ έχασε η Μπαρσελόνα. Κι όμω έπαθε ό,τι έπαθε και ο Ολυμπιακό απόψε. Η υπεροψία αυτή, η αλαζονία. Ο Σλούκα όλο το βράδυ έπαιζε κάκιστη άμυνα, κάκιστη δηλαδή, εντάξει. Και ο Τάιλορ Ντόρση έκανε λάθο πάσε μακρινέ ρισκαδόρικε. Αυτό πρέπει να το προσέξουν, ε να του τα πει ένα χέρι ο Μπαρτζόκα, ο οποίο έβριζε μεγάλη Παρασκευή και αυτό Χριστουπαναγίε, τι να κάνουμε όμω. Δυστυχώ, με δική του ευθύνη είναι αυτό, αλλά έχει και δίκιο που τους τα έχωσε. Όχι που μίλησε έτσι, που τους τα έχωσε. Λοιπόν, ο Βεζέκοφ έχει ένα θετικό. Όταν του χρεώνουν φάου, το παραδέχεται. Είτε είναι, είτε δεν είναι Δηλαδή, πραγματικά είναι αντρίκιο αυτό. Είτε είναι, είτε δεν είναι, το παραδέχεται. Έτσι, είναι αρσενικό. Αυτά λοιπόν είδα εγώ. Α, στο τέλο του αγώνα έδωσαν οι διευθυντέ επανάληψη βολή στο FOL για τα μάτια του κόσμου και καλά ότι είναι δίκαιοι. Και όλο το γήπεδο του Γιούχερ να πούμε. Αυτά είδα εγώ απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλε και όλοι καλά. Καλά να περάσουμε και χαιρετώ.